Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας κοντά μας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βλέπω? Δεν σας βλέπω όμως. Δεν σας βλέπω ενεργό στα social. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι κάθονται και γράφουν 2.200 λέξεις. Βράδυ. Και περνάνε τα μηνύματά τους. Εσείς τίποτα. Είμαστε ήπιον τόνων, φαίνεται γι' αυτό. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Καλό λέτε. Μήπως περιμένουμε ήπιον τόνων και κάποιοι αυτό το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Α, δεν ξέρω, μπορεί. Τι περιμένετε, κάτι είπατε ότι περιμένετε, κύριε Τεμπονέρα? Περιμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και είναι ραγδαίες και είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει μια κίνηση και η κίνηση είναι θετική, θεωρώ. Άρα, λοιπόν, τι κίνηση υπάρχει? Βοηθήστε μας λιγάκι έτσι. Εντάξτε, έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα πριν από μόλις μερικές ημέρες. Άρα το αποτέλεσμα αυτό πρέπει να το αποτιμήσουμε και να βγάλουμε κρίσιμα συμπεράσματα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει ένα σαφές μήνυμα, το οποίο δεν αφορά μονάχα την κυβέρνηση, η οποία βλέπει βεβαίως τα ποσοστά της να έχουν μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αφορά και τον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο. Και εκεί υπάρχει μια έντονη διεργασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, ήμουν από εκείνους που έγκαιρα, όχι μετά τις ευρωεκλογές, αλλά θυμίζω από τον περασμένο Φεβρουάριο στο θέατρο Α, είχαμε κάνει μια συζήτηση η οποία αφορά το μέλλον του ευρύτερου ιστορικού δυτικού χώρου τότε. Άρα η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει πολύ πριν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Διαβλέποντας. Και τότε ο πρόεδρος. Νομιμοποίησε, θα έλεγα, τη συζήτηση αυτή και συμμετείχε και κατά την άποψή μου την επικρότησε κιόλας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είχαμε το αποτέλεσμα και των ευρωεκλογών, όπου δείχνει ότι ο κατακρεματισμένος και πολυδιασπασμένος προοδευτικός χώρος αυτή τη στιγμή, αλλά και μια κοινωνική αντιπολίτευση που είναι στον δρόμο και εμφανίζει σημάδια κοινωνικής κινητικότητας, αναζητά μια πολιτική έκφραση. Α, μισό λεπτάκι. Εδώ θα τα χαλάσουμε, γιατί έχει διαφωνίες ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος λέει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια προσπάθεια συγκόλυσης της κεντροαριστεράς από συμφέροντα. Νομίζω υπήρξε διευκρινιστικό μήνυμα του πρόεδρου εκ των υστέρων, το οποίο είπε ότι ακριβώς η συζήτηση αυτή αφορά όλους, πρέπει να γίνει από τα κάτω με βάση την κοινωνική διεργασία, δηλαδή να υπάρξουν συζητήσεις και στα συνδικάτα και στη νεολαία και στην αυτοδιοίκηση. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο ίδιος έχει θέσει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή, ως υποψήφιο ενός ενιαίου σχήματος. Άρα θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή φαίνεται ότι μας αφορά όλους. Την είδατε, συγγνώμη. Δεν νομίζω ότι τον αφορά πολύ. Νομίζω ότι καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά εγώ θα είμαι παρόν. Ποια συμφέροντα θέλω τη συγκόλληση αριστερά, δηλαδή. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη και τη συζητάει όλη η κοινωνία. Ακριβώς επειδή υπάρχει ένα αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Ότι εδώ πέρα ο προοδευτικός χώρος πρέπει να συνεννοηθεί, όχι ως μια μάζοξη των ανήμπορων να κερδίσουν το Μητσοτάκη, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν νέες αναγκαιότητες. Ποιες είναι αυτές? Έχουμε δεξιές πολιτικές. Και αυτές οι δεξιές πολιτικές έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην τσέπη και στην καθημερινότητα των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε ένα πολιτικό σχέδιο, κατά την άποψή μου, το οποίο θα μπορεί να αλλάξει άρδιν αυτή την εικόνα. Μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν? Εγώ είδα πάρα πολλές συμπτώσεις, τόσο προεκλογικά, αλλά βλέπω και πολλά πράγματα να είναι ίδια όσον αφορά την αναφορά η οποία γίνεται και στο θέμα της ακρίβειας και στο θέμα της στήριξης του κοινωνικού κράτους. Μπορούν, κύριε Τεμπονέρα, για εσάς, μπορεί δηλαδή να υπάρξει μια συμπτώση? Θα σας πω γιατί είμαι αισιόδοξος. Ναι. Τους προηγούμενους μήνες, τόσο στο νόμο για τα δυτικά πανεπιστήμια, είδα να συντάσσονται όλες οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις. Μέσα στη Βουλή, για να δώσω και πιο πολιτικά χαρακτηριστικά, είδα να υπάρχει μια συζήτηση που αφορά την πρόταση δυσπιστίας κατά της υποβάσιμης του κράτους δικαίου, όπου πολλά κόμματα του προοδευτικού χώρου συνεννοήθηκαν προκειμένου να κατευθεί η πρόταση αυτή. Στην Προανακριτική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών, είδα επίσης το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλα κόμματα να στηρίζουν την πρόταση την οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ πριν από τον Νοέμβριο. Άρα λοιπόν λέω. Αυτό και το μεταφράζει ως ολόκληρο το σύστημα θέλει να σας επιβάλλει και το πρόβλημα και τη λύση. Τους δίθεν σωτήρες που θα μπορούν να ελέγξουν. Συμφωνώ σε τι? Συμφωνώ ότι έχουμε μπει σε μια ονοματολογία και σε μια πασαρέλα ονομάτων την ώρα που θα έπρεπε να μας απασχολεί το πολιτικό περιεχόμενο, οι θέσεις, τα προγράμματα και οι προτεραιότητες. Αυτό περιμένει ο κόσμος. Ξέρετε, ένας από τους λόγους για τους οποίους υπήρχε αυτό το μεγάλο ποσοστό της αποχής, το 60%, ήταν γιατί προφανώς οι πολίτες, κοιτώντας τον αριστερό και προοδευτικό χώρο, στο πολιτικό σχέδιο το οποίο κατατέθηκε, δεν είδαν την ανάγκη και την αγωνία τους. Άρα θα ασχοληθούμε άραγε με το πώς, για παράδειγμα, τι, για να μην οριστολογώ. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η εξαήμερη εργασία. Ο αριστερός και προοδευτικός χώρος λέει ότι στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση για την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνήστη λέει εξαήμερη εργασία και εργασία την Κυριακή. Έχουμε δύο διαφορετικά σχέδια. Πρέπει να διαλέξουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Κύριε Τεμπονέρα, εσείς συμφωνείτε με την ανάρτηση την οποία έκανε ο κύριος Κασελάκης εχθές το βράδυ? Και το ρωτώ αυτό γιατί ο κύριος Βασιλιάδης πριν από λίγο εδώ μας είπε ότι ίσως δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση και να περίμενε ο πρόεδρος τα όργανα να θέσει τα ζητήματά του. Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα από πολλές πλευρές να υπάρχουν φαινόμενα και μηνύματα ανησυχητικής εσωστρέφειας. Κατά την άποψή μου αυτό δεν χρειάζεται. Είναι η ώρα που πρέπει να κοιτάξουμε έξω και μπροστά και όχι πίσω και μέσα. Και αυτό αφορά το σύνολο του προοδευτικού χώρου. Αυτό που ψάχνει ο κόσμος είναι συνθέσεις
και υπερβάσεις των αντιθέσεων του χθες. Αν αρχίσουμε να λέμε γιατί παλιότερα υπήρχαν αντεγκλήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει υποθεί από τη μία και την άλλη πλευρά. Που είπατε, ποιος είναι αυτός που το κάνει. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν από πολλές πλευρές φαινόμενα εσωστρέφειας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι. Δεν χρειάζεται να ονοματίσω. Ο πρόεδρος είναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Λέω, ο λοιπόν, πρόεδρος είναι. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε και να ακούσουμε τι λέει η ελληνική κοινωνία. Ξέρετε τι ακούω εγώ έξω, κύριε Κακούση. Ακούω, βρείτε τα, συνονοηθείτε. Δεν αντέχουμε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη. Υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε την καθημερινότητα. Ασχοληθείτε με τα μεγάλα προβλήματα. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Εγώ ξέρετε τι ακούω. Το τι γίνεται στο εσωτερικό των διεργασιών. Όσο καν καταλαβαίνω ότι η δημοσιογραφία έχει ένα ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό δεν λύνει τα προβλήματα των πολιτών. Είναι σημαντικό, δεν αντιλέγω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι με τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να ασχοληθούμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ το δικό μου δεν χωράνε μαύρα. Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ των άλλων χωρούσαν. Παρέλαβα οργανωτικό χάος. Δεν υπάρχουν το ΤΕΜ. Εμένα όλα αυτά μου ακούγονται σαν ευθεία ξεκάθαρη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Είμαι βέβαιος. Και αυτό συμβαίνει λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα της δημοσκοπήσεις που δείχνουν ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Προσωπικά μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι υπάρχει παραμικρή υπόνοια για ζητήματα ηθικής τάξης που αφορούν την ηγεσία Τσίπρα. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν και να επεξηγηθούν. Και αυτό δεν θα γίνει στα τηλεοπτικό πλατό, θα γίνει στις συνεδρίες των οργάνων μας, οι οποίες θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Άρα θα τον καλέσετε να δώσει διευκρινήσεις στον πρόεδρο για αυτά που είναι επικεφαλής του κόμματος. Προφανώς θα πρέπει να απαντήσει για τα ζητήματα αυτά και για άλλα πολλά, να παρουσιάσει το σχέδιο το οποίο έχει αποτυπώσει σε αδρές γραμμές ενώπιση του συνεδρίου το αμέσως επόμενο διάστημα. Περίπου στα τέλη του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Πίρτζης, κύριε Τεμπονέρα, είπε ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν μπορεί να οδηγήσει. Δεν θα με ρωτάτε από θέση αρχής, δεν θα απαντήσω τι είπε και τι δεν είπε κάποιος. Ωραία, να κάνω αλλιώς την ερώτηση μου. Εσείς πιστεύετε ότι ο κύριος Κασελάκης θα μπορούσε να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, να γίνει δηλαδή ένα κυβερνών κόμμα? Είπα κάτι προηγουμένως και μένω σε αυτό. Ποιο είναι αυτό? Είμαι της άποψης ότι οι πολιτικές είναι εκείνες οι οποίες προσδιορίζουν τα πρόσωπα που μπορούν να τις υπηρετήσουν. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια μιας συνεννόησης. Είχα καταθέσει μαζί με άλλους συντρόφους μία πρόταση πριν από μερικές μέρες. Είχαμε πει ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό συντονιστικό των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια προγραμματική συμφωνία όπου τα κόμματα, διατηρώντας την αυτοτέλεια και την αυτονομία τους, μπορούν να συνεννοηθούν και να αποφασίσουν αν υπάρχει το περιθώριο και η δυνατότητα να υπάρχει εκλογική και πολιτική συμπέρευση. Όχι απλά επιμένω, θεωρώ ότι από τα γεγονότα και από τις διεργασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη, αυτή η επιλογή είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, προκειμένου να φτιάξουμε ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα που θα δίνει διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών. Ακούσατε τα εξαμάξεις μόλις το είπατε αυτό, μόλις εκφράσατε αυτή την άποψη. Ακούσατε τα εξαμάξεις. Και στην ανάρτηση, ο Θεοχαρόπουλος μετά απολύθηκε. Το βράδυ του κ. Κασελάκη ήταν διαφορετικό. Ψάχνουμε να βρούμε τον Γιώργο Τσίπρα. Έχει γίνει πανικός μετά από αυτό. Σε λίγους μήνες έχει εξαγγελθεί ένα καταστατικό συνέδριο. Άρα μοιραία. Αυτό το διάστημα βρισκόμαστε σε ένα άτυπο προσυνεδριακό διάλογο. Αλίμονο αν ποινικοποιηθούν οι απόψεις, οι οποίες πρέπει να είναι γόνιμες και χρήσιμες και συμβάλλουν, θεωρώ, στον κοινό σκοπό. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια αυτού, καταθήσαμε και εμείς τη δική μας άποψη, όπως είδα και άλλα στελέχη, και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν αντίστοιχες απόψεις. Άρα αυτές οι απολύσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Κασελάκη, ήρθαν λόγω του ότι εσείς έχετε κάποιες διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Δηλαδή και εσείς και ο κ. Θεοχαρόπουλος και ο κ. Γιώργος Τσίπρας. Τι πιστεύετε? Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο όταν συνεδριάσουν τα όργανα. Εσείς δεν μπορώ τι να πιστεύετε, κάνω... κύριε Τεμπονέρα, σας έχουμε, γι' αυτό σας ρωτάω. Λέω λοιπόν ότι εσείς αυτό θα πιστεύετε? Πρέπει να απαντηθεί. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τρίτους. Ναι, αλλά... είναι ο πρόεδρος, δεν είναι ο τρίτος. Λέω λοιπόν, και δική σας περίπτωση. Αν δεν κάνω λάθος, δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις από πλευράς του Προέδρου. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις. Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα τα οποία θα λυθούν μέσα στα οργανά μας. Όχι δημοσίως. Αυτό μου ακούγεται σαν ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Okay. Δεν θα πω ξεκαθάρισμα λογαριασμών, γιατί δεν άκουσα. Τα δημοκρατικά κόμματα συνεδριάζουν, αποφασίζουν, συμφωνούν και διαφωνούν. Βεβαίως μετά παίρνουν τις αποφάσεις. Ο πρόεδρος δεν τη θέλει αυτή την κοινή επιτροπή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το έχει πει και η κυρία Κεχαγιά εδώ που την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το έχουν πει και συνεργάτες του στενή ότι και ο κύριος Πολάκης ακόμα, ότι τι είναι αυτά τα πράγματα. Να πάμε να κάνουμε μια επιτροπή με το ΠΑΣΟΚ για να δούμε πώς θα ενωθούμε. Δεν μίλησα για επιτροπή με το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαμε για ένα κοινό συντονισμό. Ένα συντονιστικό όργανο. Των δυνάμεων. Αυτό αφορά και κόμματα ενδεχομένως τα οποία δεν έπιασαν τον εκλογικό πύχη προκειμένου να εκλέξουν ευρωβουλευτές. Με ποια άλλα κόμματα δηλαδή θα μπορούσατε? Μπορεί να αφορά κοινωνικούς φορείς, συλλογικότητες. Μπορεί να αφορά ανέντεχτους πολίτες οι οποίοι δεν είδαν τον εαυτό τους και δεν προσήλθαν στην κάλπη. Και γι' αυτό είχαμε το μεγάλο, το θηριώδες ποσοστό της αποχής. Όλοι λοιπόν οι δημοκράτες πολίτες που θέλουν
και αντιμάχονται τις δεξιές πολιτικές είναι καλεσμένοι, νομίζω, σε αυτή τη διαδικασία. Είχα την εντύπωση ότι σε αυτό το συντονιστικό εσείς, στην πρώτη, εν πάση περιπτώσει, στην πρώτη ιδέα ήταν να γίνει μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνω τώρα ότι σε αυτό εντάσσεται και τη Νέα Αριστερά. Εντάσσεται, για παράδειγμα, κόμματα, επαναλαμβάνω, όπως το ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη, ο Κόσμος του κ. Κόκαλη, μικρότερα κόμματα τα οποία είχαν μια κάθοδο στις εκλογές και έχουν μια αποτύπωση, αλλά και ανέντεχτοι πολίτες, συλλογικοί φορείς, κοινωνικότητες. Λέω ότι, ακούστε με, εδώ είμαστε για να προσθέσουμε δυνάμεις. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όχι μόνο μεταξύ, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Άρα εδώ ή θα αποφασίσουμε να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή, γιατί οι αναγκαιότητες είναι διαφορετικές, ή θα συνεχίσουμε σε μια περίοδο εμφυλίου, η οποία στους πολίτες δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πρωθυπουργός μπορεί να γίνει ο Στέφανος Κασελάκης. Τους πρωθυπουργούς τους εκλέγει και τους βγάζει ο λαός. Άρα αυτό είναι μια απόφαση την οποία θα την αποφασίσει ο ίδιος ο λαός. Προφανώς θεωρώ ότι η νέα διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη, κατά την άποψή μου, πρέπει να προχωρήσει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, την έχω καταθέσει αυτή τη στιγμή. Είναι εκείνη η οποία θα αναδείξει και τον υποψήφιο πρωθυπουργό της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα πολιτικό ενεργός. Πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά. Και κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να είναι υποψήφιος σε αυτή την κορυφαία διαδικασία? Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος. Έχει κερδίσει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει το ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο θα παρεμβαίνει στην ιστορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.